Είναι ντροπή που μεγάλωσα με τσόντα. Όχι, ρωτάω, είναι ντροπή. Μήπως και η Ελλάδα τσόντα στην τσόντα δεν μεγάλωσε και έγινε αυτή που είναι σήμερα. Το 1832 όταν ενέχθη τον Ιαννοκλάδη. Το 1881 πήρε λίγη τσόντα ακόμη και έφτασε μέχρι τα Τρίκαλα. Το 1913 πήρε την Κεφαλονιά και το 1920 έφτασε μέχρι τη Θεσσαλονίκη για να πάρει μετά το 1947 και τα Δωδεκάνησα. Και έτσι τσόντα την τσόντα έγινε αυτή που είναι σήμερα μεγάλη και τρανή. Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων, και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.